η αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων νομίζω είναι δεδομένη. Αυτή πρέπει να ταυτίζεται ταυτόχρονα με την άριστη αξιοποίηση και διαθεσιμότητα του δημοσίου χρήματος. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ευτύχησε τις τελευταίες δεκαετίες να έχει δύο τοπικά κρατικά ραδιόφωνα στη Φλόρινα και στη Κουζένη, τα οποία έχουν συνδεθεί με την ιστορία μας, τον βηματισμό μας, τις ευαισθησίες μας, τις αγωνίες μας, αλλά και την καθημερινή συντροφιά και πληροφόρηση. Είναι σαφές ότι είμαστε αλληλέγγυοι στην αγωνία και τον προβληματισμό που πρόκειται να αντιμετωπίσουν άμεσα οι συμπατριώτες μας που εργάζονται ως δημοσιογράφοι και ως τεχνικοί στους δύο αυτούς σταθμούς. Και είναι σαφέστατο ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους στηρίξουμε. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο εγώ θέλω με πολύ καθαρό τρόπο να τονίσω είναι ότι στο νέο τοπίο, το οποίο σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα, πρέπει κάθε περιφέρεια να έχει ένα δικό της ραδιοφωνικό και ένα δικό της τηλεοπτικό μέσο, στα πλαίσια της ενδυνάμωσης τοπικής δημοκρατίας και της αποκέντρωσης της λειτουργίας των ελληνικών θεσμών, επομένως και της πληροφόρησης, που είναι συνθέμελα συνδεδεμένο με τη δημοκρατική λειτουργία και τις πολιτικές κατακτήσεις. Ταυτόχρονα, αυτό το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να τονίσω, είναι ότι αυτή η πρακτική της ενίσχυσης των μέσων μόνο στο κέντρο και της υποβάθμισης τους στην περιφέρεια από το δημόσιο χρέμα πρέπει να αναστραφεί. Και γραπτός έχω τοποθετηθεί και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, ζητώντας να υπάρχει ενεργή παρέμβαση του θεσμικού μας οργάνου στο νέο τοπίο, το οποίο είναι σε εξέλιξη δημιουργίας, αλλά και της υποστήριξης της θέσης που ανέφερα, αναγκαιότητας ύπαρξης ενός ραδιοφωνικού και ενός τηλεοπτικού σταθμού σε κάθε περιφέρεια από τις 13 της Ελλάδας. Έχει τεθεί και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Εμείς αγωνιούμε συμπαραστεκόμεθα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συμπατριώτες μας που εργάζονται στα δημόσια μέσα για να μπορέσουν να πάρουν 1.000-1.200 ευρώ για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Ταυτόχρονα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το στέρημα των ελάχιστων πόρων που επέρνω από το κράτος για λόγους ευαισθησίας παρενέβημε και χρηματοδοτήσαμε το να υπάρχουν λιχνίες για να μπορούν να εκπέμπουν στα μεσαία σε όλο τον κόσμο από το Βίτσι τα ελληνικά δρόμενα. Η ελληνική φωνή, η ελληνική γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμά μας. Και αυτό δεικνύει μεταξύ των άλλων την έμπρακτη στήριξή μας. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι εμείς εδώ, μια περιφέρεια που ξεκινάει, που είναι η απαρχή της σύγχρονης Ελλάδας, διασυνοριακής συνεργασίας, έχουμε εξαιρετικά μεγάλη ευαισθησία και ενδιαφέρον για να είναι ζωντανή η ελληνική παρουσία και φωνή. Όμως, την ίδια στιγμή, πληττόμαστε από βαριά φορολογία. Παραδείγματος χάρη στα καύσιμα, στοιχείο που αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, να λειτουργήσουμε ως νοικοκυριά, ως άτομα, ως επιχειρήσεις. Αν αυτά τα οποία έχουν γραφτεί στα μέσα ενημέρωσης, στο διαδίκτυο, με ονοματεπώνυμο, για τους εξαιρετικά παχυλούς μισθούς των 300.000, των 200.000, των 100.000, των 80.000 ευρώ, σε εκπροσώπους του δημοσιογραφικού ή του τεχνικού κόσμου, συμβαίνουν και είναι πραγματικότητα μέσα από το δημόσιο χρήμα, τότε υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και δεν μπορεί να ταυτίζεται το σύστημα που λειτουργεί στην Αθήνα με τον αγώνα που δίνουμε εμείς εδώ πέρα στην επαρχία να κρατηθούμε ζωντανοί. Και εδώ πέρα θεωρώ ότι υπάρχει αδύρυτη ανάγκη των ιδίων πρώτα να διαψεύσουν κάτι τέτοιο. Διότι σε άλλη περίπτωση όλοι οι πολίτες, εμείς που καλούμαστε να υπερφορολογηθούμε για να μπορούμε να επιβιώσουμε, έχουμε το δικαίωμα να εξανιστάμεθα. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ταυτίσουμε το πρόβλημα επιβίωσης που δημιουργείται στους συμπατριώτες μας και σε άλλες ακριτικές περιοχές της Ελλάδας που κάνουν τις θέσεις εργασίας τους για να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν.
το θεωρώ μείζον και κορυφαίο ζήτημα για το οποίο υπάρχει θεσμική υποχρέωση να τοποθετηθεί και το πολιτικό σύστημα και ο δημοσιογραφικός κόσμος και οι ίδιοι επώνυμα.